Κύριε Γεωργιάδη, καλημέρα στον Υπουργό Ανάπτυξης. Καλημέρα, κύριε Παυλόπουλε, καλημέρα, καλημέρα και εγώ ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Εμείς. Να είστε, να είστε καλά. Αποδοχή. Λοιπόν. Να συζητήσουμε λοιπόν για τις ελλείψεις, τις ολιγορίες, τις παραλήψεις, τα λάθη που έχουν γίνει. Ο κ. Κικίλιας προς τιμή του χθες χρησιμοποίησε πρώτο πληθυντικό. Δεν προσέξαμε, είπε. Όμως το να συζητάμε με όρους πολιτικούς αν το εμβόλιο θα είναι αποτελεσματικό, αν μπορεί ο άλλος να βγάλει τρίτο πόδι, τρίτο μάτι, τρίτο αυτί κτλ., δεν έχει νόημα. Είναι μόνο μια επικίνδυνη συζήτηση που ναι. κάνει ζημιά στον κόσμο και τίποτε άλλο. Το εμβόλιο, εφόσον πάρει έγκριση από τον FDA και από τον αντίστοιχο οργανισμό φαρμάκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι. θα προέρχεται από μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι τη μεγαλύτερη φαρμακευτική εταιρεία του πλανήτη. Έχει κάνει κλινικές δοκιμές σε δεκάδες χιλιάδες άτομα. Mm-hmm. Για να πάρει έγκριση έχουν ελεγχθεί όλα αυτά, γιατί η διαδικασία εγκρίσεων ενός εμβολίου είναι πάρα πολύ αυστηρή και στην Αμερική και στην Ευρώπη. Και μια εταιρεία του μεγέθους της Pfizer, κύριε Παυλόπουλε, κυρία Κουτροκόη, δεν θα διακινδύνευε με την ύπαρξή της με ένα εμβόλιο το οποίο είτε δεν θα λειτουργούσε είτε θα προκαλούσε σοβαρές παρενέργειες. Διότι ο κίνδυνος ομαδικών αγωγών εναντίον της εταιρείας μετά θα ήταν η συγκριτή μιας εταιρείας. Ναι. Άρα. Όταν μια εταιρεία αυτού του μεγέθους βάζει από κάτω την υπογραφή του και σου λέει αυτό το εμβόλιο λειτουργεί, το εμβόλιο το εμπιστεύεσαι και το κάνεις. Αν έχει μυαλό. Τώρα, αν δεν έχει μυαλό, θα το κάνετε. Ασφαλώς θα το κάνετε. Ασφαλώς λέτε. Όταν θα είναι διαθέσιμο για εμάς τους πολίτες, γιατί φαντάζομαι θα πάει πρώτα μια διαδικασία πρωτοκόλλου ευάλωτων ομάδων υγειονομικών και μετά θα φτάσει σε εμάς τους υπολείπους. Ναι. Όταν θα είναι προσβάσιμο σε μένα, θα το κάνω αμέσως. Αμέσως. Την πρώτη μέρα που θα μπορώ. Μάλιστα. Μάλιστα. Έλα, κυρία, τώρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε τα σούπερ μάρκετ, από αυτό που ναι. θα ισχύει από σήμερα. Ναι, από την αγορά. Τώρα, λάβατε υπόψη σας και την εισήγηση της παράκληση της ΕΣΕ. Ναι. Λογική, κατά τη γνώμη μου. Mm-hmm. Γιατί έμποροι είπαν ότι είναι αθέμητο, εν πάση περιπτώσει, και να μην μπορέσουμε να κινηθούμε ούτε στο εμπορικό, στο διαδίκτυο. Στο διαδικτυακό εμπόριο, με συγχωρείτε, εφόσον τα προϊόντα αυτά κινούνται στα σούπερ μάρκετ. Σκέφτεστε να βάλετε και άλλες κατηγορίες? Πόσο θα ισχύσει αυτό? Κοιτάξτε, αυτό θα ισχύσει έως την λήξη του lockdown. Ευελπιστούμε έως τις 30 Νοεμβρίου. Τώρα, να ξεκαθαρίσω γιατί πήραμε την απόφαση. Καταλαβαίνω ότι αυτή η απόφαση ξεβολεύει λίγο τους συμπολίτες μας που ψωνίζουν. Διότι θα μπαίνουν σε ένα σούπερ μάρκετ και προϊόντα που ψώνιζαν μέχρι χθες, όπως έπιπλα, παπούτσια, χαλιά κλπ., δεν θα μπορούν να τα ψωνίσουν από σήμερα. Και αυτό λίγο μας ξεβολεύει. Όμως, πιστεύω ότι σε αυτή την πολύ κρίσιμη περίοδο που διανύουμε, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να περάσουμε απέναντι όλοι μαζί. Και όλοι μαζί είναι και οι μικρές επιχειρήσεις που έχουμε κλείσει με κρατική εντολή και που είναι και αθέμητος ανταγωνισμός, αλλά και ανήθικα μόνιμο και έπειτα, ναι. να είναι αυτοί κλειστοί υποχρεωτικά και δίπλα οι πελάτες τους να ψωνίζουν τα προϊόντα που έχουν και αυτοί mm-hmm. από ένα σούπερ μάρκετ. Mm-hmm. Αυτό θα δημιουργούσε στο μέλλον φοβερή ανισορροπία στην αγορά. Mm-hmm. Πραγματικά, με δεχτεί την εισήγηση του συνόλου του εμπορικού κόσμου της χώρας και, όπως σωστά είπατε, και της ΕΣΕΕ, ο κ. Καρανίκας με μεγάλη ένταση έθεσε αυτό το θέμα και σε μένα και στον κ. Πρωθυπουργό. Mm-hmm. Πιστεύω ότι κινηθήκαμε με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Χαίρομαι γιατί η ΕΣΕΕ αναγνώρισε την ταχύτητα του Υπουργείου Ανάπτυξης και μου προσωπικά χθες με επίσημη δήλωσή τους. Τώρα, το αν θα εντάξουμε νέες κατηγορίες, θέλω να είμαι ειλικρινής. Έχω ακούσει μία ένσταση ότι έχουμε ξεχάσει τα λουλούδια. Είναι κάτι είπα θα το και δω πριν. Έρχονται μηνύματα αυτό. Πολλά, ξέρετε, για αυτό το και θέμα. Για μένα, και σε μένα έρχονται. Εγώ ναι. το κινητό μου το έχω ανοιχτό στον κόσμο και λαμβάνω και τα το μηνύματα. Twitter δεν θέλω. Και το Twitter μου. Δεν θέλω να φαίνεται ότι είμαι ένας υπουργός κλεισμένος σε ένα γραφείο που όλα τα ξέρει και τίποτα δεν ακούει. Το αντίθετο. Ακούγονται. Να σας πω δε, ακούγονται ότι... Δεν ξέρω αν έχουν φτάσει και σε εσάς. Και αν είναι έτσι, ζητήματα και με τις λαϊκές αγορές. Λέει και στις λαϊκές έχει πάγκους που όχι, πουλάνε. Στις λαϊκές αγορές έχουμε απαγορεύσει την πώληση βιομηχανικών ειδών. Μάλιστα. Το έχουμε απαγορεύσει ήδη στις λαϊκές αγορές. Μάλιστα. Άρα η απόφαση για τα σούπερ μάρκετ κατά κάποιο τρόπο να εξομοιώσει και την απόφαση που πήραμε για τις λαϊκές αγορές. Mm-hmm. Να πω ότι στη Βουλή στις 10 το πρωί ξεκινάει η συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής και έχουμε νομοσχέδιο στη Βουλή. Ένα σημαντικό νομοσχέδιο για το 1150, τον κανονισμό 1150 και τη δυνατότητα που δίνουμε στους συμπολίτες μας να στρέφονται ακόμα και με ομαδικές αγωγές κατά των πλατφορμών του διαδικτύου αν παραβιάζουν τα δικαιώματά τους. Είναι μια πολύ σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία για το ηλεκτρονικό εμπόριο ιδιαίτερα που τώρα γίνεται και πολύ επίκαιρο. Στα πλαίσια αυτής της συζήτησης στη Βουλή έχουμε τους φορείς και σήμερα έχουμε δεσμευτεί και με τα άλλα κόμματα ότι θα ακούσουμε τους φορείς αν κάποια προϊόντα ξεχάσαμε να εξαιρέσουμε
θα το δούμε. Και αν είναι ένα σημαντικό μερίδιο αγοράς, άρα, θα το έβαζε να διορθώσουμε. Ανοιχτό το ενδεχόμενο λοιπόν να μπουν στις λίστες αυτές που ήδη το έχουν ανακοινωθεί. Το μήνυμα που θέλω να εκπέμψω και, άλλοι... και από την εκπομπή ναι. σας είναι ότι εμείς δεν είμαστε άνθρωποι ξερόλες και άνθρωποι που λέμε «Α, όλα τα ξέρει ο Υπουργός ή κανένας άλλος». Όχι. Σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο που διανύουμε θα συνεννοηθούμε όλοι ανθρώπινα και πολιτισμένα. Στόχος μας, όταν τελειώσει όλος αυτός ο εφιάλτης, να είμαστε όλοι εδώ και δεν είναι όλοι εδώ μόνο εν ζωή με την έννοια της υγειονομικής αντιμετωπίσης του ιού, που είναι φυσικά το πρώτο, αλλά να είμαστε όλοι εδώ και οικονομικά το δυνατόν εντάξει για να συνεχίσουμε τη ζωή μας από εκεί που την αφήσαμε πριν το Μάρτιο. Αυτός είναι ο κεντρικός μου στόχος, αυτός είναι ο στόχος της κυβερνήσης, αυτός είναι ο στόχος του Πρωθυπουργού. Ναι. Όμως... Συγγνώμη, μια ερώτηση θέλω να κάνω, που την έχω εδώ και καιρό στο μυαλό μου, γιατί έχω δει και σε άλλες χώρες ευρωπαϊκές. Για ποιο λόγο κλείσατε τα βιβλιοπωλεία? Θέλω να πω ότι σε μια τόσο δύσκολη κλείσει. Συγκυρία για όλους μας, που δεν έχουμε δει εξόδους, δεν έχουμε που δεν θέλετε να βγαίνουμε. Δεν έχουμε κλείσει τα βιβλιοπωλεία. Έχουμε όχι, κλείσει τα... όλη τη Λιανική πόλη. Και τα βιβλιοπωλεία. Ναι, και τα βιβλιοπωλεία. Γιατί νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε τι σας ρωτώ. Έχουν κλείσει και τα βιβλιοπωλεία. Νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε ποιο είναι το ερώτημα. Πράγματι, στη Γαλλία, στην Ιταλία και στο Βέλγιο, σε αυτές τις τρεις χώρες, όχι στις άλλες, στις άλλες έχουν κλείσει και τα βιβλιοπωλεία. Όπως και σε εμάς. Στη Γαλλία, στην Ιταλία και στο Βέλγιο έχουν εξαιρεθεί τα βιβλιοπωλεία για λόγους συμβολισμού. Εγώ, ξέρετε, επειδή προέρχω από το χώρο του βιβλίου, είμαι συνάδελφος με αυτούς τους ανθρώπους και έχω, αν θέλετε, και μία. Δεν έχω προσωπική, δεν έχω πια δικά μου βιβλιοπωλεία, αλλά έχω ζήσει από 15 χρόνων. Ναι. Πόσες ουρές θα μπορούσαν να σχηματιστούν στα βιβλιοπωλεία? Το πόσες ουρές είναι ξέρετε, στην Ελλάδα δεν διαβάζουμε τόσο πολύ, άρα δεν θα ήταν το θέμα των ουρών στα βιβλιοπωλεία τόσο που θα ήταν ανησυχητικό. Θα ήταν ότι θα προσέθετες όμως τα μηνύματα έναν ακόμα λόγο να βγεις από το σπίτι και αν σηκώνεις π.χ. τη σκήνη που παίζεται ότι είναι αυξημένη σε αυτή την καραντίνα, θα προσθέτεται μερικά ακόμα αυτοκίνητα που θα λέγανε ότι θα πάω στο βιβλιοπωλείο ή που πιθανόν να πηγαίνω στο βιβλιοπωλείο. Έχω, έχω διαφορετική αίσθηση από εσάς στο αν διαβάζουμε ή όχι στην Ελλάδα πολύ. Με την έννοια το ότι αναλογικά με τον πληθυσμό νομίζω ότι το βιβλίο έχει κερδίσει πάρα πολύ χώρο και έδαφος στη ζωή μας και μου επισημαίνει μία τηλεθεάτρια, μητέρα μικρού παιδιού, το εξής. Μα είναι ανοιχτά τα δημοτικά. Είναι ανοιχτά τα σχολεία έστω και μέσω τηλεκπαίδευσης. Τα παιδιά χρειάζονται τετράδια, χρειάζονται αναλώσιμα για την... Και πώς θα τα βοηθούσε στον ψυχισμό μας, κύριε Γεωργιάδη. Θέλω να πω ότι όταν είσαι κλεισμένος στο σπίτι, αφού το λέτε ότι προέρχεστε και από αυτό το χώρο, αντιλαμβάνεστε γιατί επιμένουμε τόσο πολύ. Λοιπόν, καλά κάνετε και επιμένετε. Και επαναλαμβάνω, η αρχική αντίδραση της κυβερνήσεως είναι προφανώς θετική. Και εμείς θέλουμε να στηρίξουμε τον χώρο του βιβλίου. Και σας διαβεβαιώ ότι εξετάζεται αυτό το ενδεχόμενο. Όμως, το πρώτο που πρέπει να κοιτάξουμε, το μείζον συμφέρον, είναι να πέσουν τα κρούσματα για να μπορέσει να ανοίξει όλη η αγορά στις γιορτές. Ναι. Άρα, το πρώτο κριτήριο χάρακας που βάζει η κυβέρνηση είναι πώς θα επιτύχουμε να είναι η πανδημία υπό έλεγχο στις αρχές Δεκεμβρίου για να αρθεί η καραντίνα. Αυτό είναι το πρώτο. Τώρα, υποκεφάλαιο από το πρώτο μπορεί να είναι και είναι η στήριξη του βιβλίου και του πολιτισμού. Αναμφίβολα. Και είναι και πολύ ψηλά στην ατζέντα του ιδίου του κ. Μητσοτάκη, που ο ίδιος να σου το πω είναι και αναγνώστης σοβαρός. Διαβάζει βιβλία δηλαδή. Είναι από τους Έλληνες που διαβάζουν. Άρα λοιπόν, υπό την έννοια αυτή, σας λέω εξετάζεται. Λοιπόν. Όμως για να ληφθεί μια απόφαση, πρέπει να μετρήσουμε πρώτα την επίπτωση στην κοινωνική κινητικότητα. Έχουμε ζητήσει και έχω μιλήσει με τους προέδρους του Συλλόγου των Βιβλιοπωλών. Έχω επικοινωνήσει ο ίδιος προσωπικά. Έχουμε καταγράψει πόσα θα ήταν αυτά τα βιβλιοπωλεία στην επικράτεια αν λαμβάνω αυτή την απόφαση. Είναι περίπου 2.100 μαγαζιά. Εξετάζεται. Κατανοητό. Λοιπόν, να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε να ανοίξουμε λίγο την ατζέντα. Να δούμε τι γίνεται με τα μέτρα. Έχουμε πολλούς νεκρούς, έχουμε δραματικά ποσοστά στη Θεσσαλονίκη. Ποιο είναι το σχέδιο έκτακτης ανάγκης που μπορεί να ενεργοποιηθεί, αλλά και την κριτική που δέχεστε από την αντιπολίτευση. Αύριο έχετε ραντεβού στη Βουλή για συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών. Εδώ η αντιπολίτευση σας λέει ευθέως ότι το lockdown και η δραματική κατάσταση που ζούμε είναι απολύτως δικιά σας ευθύνη. Εσείς το έχετε, μας έχετε φέρει εδώ. Είναι απολύτως προφανές. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Υπουργέ, μην το απαντήσετε, σας παρακαλώ πολύ. Μην το απαντήσετε. Καταλαβαίνουμε τι θα γινόταν αν κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν χρειάζεται να χάσουμε. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε. Είναι πάρα πολλά τα θέματα και τα σχόλια για τον κύριο Γεωργιάδη. Να τον ξαναδούμε, τον Υπουργό Ανάπτυξης. Δεν θέλουμε να πέσει έτσι. Γιατί κάνατε μία διατύπωση η οποία έχει ενδιαφέρον.
είπατε, και αν πείτε μου αν το μεταφέρω, αν το επαναλαμβάνω σωστά, εάν πάμε καλά, θα ανοίξουμε κοντά στις γιορτές. Ο στόχος μας είναι να τελειώσει η καραντίνα σε 3 εβδομάδες την έναρξή της. Το ξέρετε από την αρχή. Όμως. Δεν υπάρχει όμως. Όχι, έτσι όπως το διαπιστώ. Όλα εξαρτώνται από την πανδημία. Ναι. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι εδώ τις αποφάσεις για το lockdown τις λαμβάνει ο ιός. Ο ιός μεγαλώνει και θεριεύει όσο εμείς δεν τηρούμε τα μέτρα. Αν πραγματικά αυτοί που σας στέλνουν τα μηνύματα θέλουν να ανοίξουμε την 1η Δεκεμβρίου την οικονομία μας, θα πρέπει οι ίδιοι, οι συγγενείς τους, οι φίλοι τους, όποιον συναντούν, να τον πείθουν να τηρεί τα μέτρα. Εάν τηρήσουμε όλοι τα μέτρα, ο ιός θα πέσει και θα ανοίξουμε. Εάν τώρα κάποιος κάνει παράνομα πάρτι, μαζεύονται στις πλατείες, αγκαλιάζονται και φιλιούνται και κολλάνε ο ένας τον άλλον, προφανώς δεν θα ανοίξουμε. Είναι απλώς, απλά. Βέβαια, αν κάποιος είναι τόσο, θα το πω, τόσο ανεγκέφαλος και σε αυτή τη συγκυρία με τόσους νεκρούς, κάνει πάρτι κρυφά, ή συγκεντρώνεται κρυφά σε πλατείες, είναι και υποχρέωση και της πολιτείας, τώρα που δεν είναι ανοιχτές όλες οι πλατείες, και λέτε ότι, γιατί λέγατε ότι δεν έφταναν οι αστυνομικοί, σε αυτή τη συγκυρία λοιπόν που δεν είναι τα πάντα ανοιχτά, είναι υποχρέωση και της πολιτείας να εντοπίσει αυτές τις περιπτώσεις και να επιβληθούν τα απαραίτητα πρόστιμα. Η πολιτεία, όπως ξέρετε, και έχει εντοπίσει και έχει συλλάβει και έχει πάει στη δικαιοσύνη και έχει βάλει πρόστιμα. Όμως πάλι εμένα μου αρέσει να είμαι ρεαλιστής. Όταν πάει μας χάρη στο Λευκό Πύργο, μαζεύτηκαν εκείνο το βράδυ 1.500 άνθρωποι. Εδώ δεν έχετε δει τις εικόνες. Τι έκανε περιμένετε να κάνει η πολιτεία. Ναι, τώρα, τι περιμένετε να κάνει η πολιτεία, να επιβάλλει στρατιωτικό νόμο, να πάει να τους μαζέψει όλους. Άρα εδώ, μην ακούστε. Άρα λοιπόν. Καταλαβαίνω την φυσική τάση ενός δημοσιογράφου και ενός σταθμού. Μήπως εδώ, κύριε Υπουργέ, έχουμε άλλο πρόβλημα. Αλλά αυτή η πανδημία. Ένα λεπτό. Κύριε Γεργιά, γιατί το βλέπετε έτσι. Έχει ένα τεράστιο κομμάτι ατομικής ευθύνης. Ναι. Ό,τι και να κάνει η πολιτεία, αν δεν τηρήσουμε τα μήπως μέτρα, εδώ λοιπόν έχουμε πρόβλημα σε κάτι άλλο. Μήπως εδώ έχουμε πρόβλημα στο ότι στην πρώτη φάση συνεννοηθήκαμε πολίτες και πολιτεία και στη δεύτερη φάση για κάποιο λόγο αυτό το μέτωπο έχει διαραγεί. Είναι απολύτως προφανές ότι όσο διαρκεί αυτή η περιπέτεια, υπάρχει μια φυσική κόπωση στον πληθυσμό, στους συμπολίτες μας, στους φίλους μας, στην οικογένειά μας. Αυτή η φυσική κόπωση οδηγεί περισσότερους ανθρώπους είτε να μην πιστεύουν στην ύπαρξη του ιού, είτε να μην θέλουν να ακολουθήσουν τα μέτρα. Επειδή λοιπόν η πολιτεία είναι δίνει τον τόνο. Αυτό. Εντάξει. Επειδή λοιπόν, προφανώς και υπάρχει η ατομική ευθύνη, πρώτη εδώ το λέμε καθημερινά. Όμως, επειδή η πολιτεία δίνει τον τόνο στους πολίτες. Αυτή είναι η τάξη των πραγμάτων. Εάν είχαμε λάβει μέτρα, τα λέει η αντιπολίτευση, σας λέει, αφήσατε να περάσουν μήνες χωρίς να ενεργοποιηθείτε. Για παράδειγμα, θα σας το πω, άκουγα και από δικά σας στελέχη που είναι μέσα στην διαχείριση της πανδημίας, ότι υπήρχε εισήγηση από πολύ νωρίς, από τον Σεπτέμβρη, να γυρίσουμε από τις διακοπές με υποχρεωτική μάσκα παντού. Και ότι αυτή η εισήγηση είχε ένα αποτύπωμα ή μια πρόγνωση, μια πρόβλεψη που έλεγε ότι αν φορέσουμε για 20 μέρες υποχρεωτικά μάσκες παντού όλοι, θα περιορίσουμε κατά πολύ τη διασπορά που είχε αρχίσει τότε να φαίνεται αυξανόμενη. Να σας πω κάτι. Ναι. Για να μιλάμε τώρα σαν δύο λογικοί άνθρωποι. Εάν η Επιτροπή ψήφιζε και έλεγε να βάλουμε υποχρεωτική μάσκα σε αρχές Σεπτεμβρίου, μπορείτε να μου πείτε έναν λόγο για τον οποίο η κυβέρνηση είχε συμφέρον να πει όχι? Λέτε ότι δεν υπήρχε τέτοια εισήγηση. Προφανώς δεν υπήρχε στην πλειοψηφία της Επιτροπής. Πάλι επαναφέρετε το ερώτημα για να καταλάβετε τι με ρωτάτε. Ας υποτεθεί ότι υπήρχε και ότι ψήφιζε η Επιτροπή να βάλουμε όλη μάσκα 1η Σεπτεμβρίου. Εγώ ως Υπουργός Ανάπτυξης είχα κάποιο πρόβλημα να δεχθώ αυτή την εισήγηση? Λογικά όχι, γιατί ήταν ανέξοδο. Εκτός αν πιστεύατε. Άρα γιατί με ρωτάτε? Όχι, σας ρωτώ, γιατί το επικαλείτε και η αντιπολίτευση σας λέει, παιδιά, χάσατε χρόνο. Ακούστε, η αντιπολίτευση επικαλείται πάντα ό,τι τη συμφέρει. Να φέρω ένα παράδειγμα. Τώρα μας λένε ότι έπρεπε να έχουμε πάρει μέτρα και περιοριστικά για τον ιό πολύ νωρίτερα. Δεν είναι? Ναι. Παίξτε τώρα στο Open, αν μπορείτε, το βρείτε από το Control.
το βίντεο του ιδίου του κυρίου Τσίπρα, όταν σε αρχές Αυγούστου πήραμε το πρώτο μέτρο, αν θυμάστε, του ωραρίου στην εστίαση και στα μπαρ 12 το βράδυ, ναι. Πώς βγήκε και έκανε δήλωση ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας και είπε ότι με αυτό μας το μέτρο καταστρέφουμε την εστίαση και την νυχτερινή διασκέδαση και άρα οδηγούμε πάρα πολύ κόμμα στην ανεργία και δείχνουμε πανικό. Αυτό ήταν λίγο Τσίπρα στο πρώτο μέτρο που πήραμε. Πάντως. Άρα, εάν παίρναμε νωρίς μέτρα, ή νωρίτερα lockdown, ή νωρίτερα μάσκη, οτιδήποτε άλλο, θα έλεγε η αντιπολίτευση. Μα για 40 κρούσματα την ημέρα, 30, ταλαιπωρεί τον κόσμο και καθιστά την οικονομία. Ναι. Όταν παίρνει λίγο αργότερα από τα κρούσματα από 40.000, δεν θα πάρει μέσα. Συγγνώμη τώρα που σε διέκοψα, πήγε να ρωτήσει κάτι, ζητώ συγγνώμη. Εντάξει. Καταλαβαίνουμε όλοι. Από την άλλη μεριά όμως, βεβαίως. Λέτε, μας παρέδωσε 580 ο Πολάκης και ο Ξανθός και ο Τσίπρας μεθ, έχουμε πάει στις 1088. Και θα πω το εξής. Σας λένε ότι τότε δεν είχαμε πόλεμο πανδημίας. Κακώς παραδώσαμε 580, αλλά τότε δεν είχαμε πανδημία. Ποιος σας εμπόδισε να πείτε, βγάζω 40 εκατομμύρια, ποιος θα τολμούσε να κάνει κριτική. Είναι λάθος όλη αυτή η συζήτηση για και γίνεται από ανθρώπους που δεν ξέρουν το χώρο της υγείας. Αν μου δώσετε ένα λεπτό θα το καταλάβετε και πείτε. Θα ξανακάνετε. Γιατί έχετε περάσει από το Υπουργείο Υγείας. Σωστά. Να το πείτε. Σήμερα, όταν έκανε το lockdown στη Γερμανία, η κυρία Μέρκελ μπήκε στη Βουλή και είπε κάνω lockdown από τις 2 Νοεμβρίου. Σχεδόν με δάκρυα τους είπε ότι αν δεν κάνουμε το lockdown, το σύστημα υγείας της Γερμανίας θα καταρρεύσει. Αν κάνετε ένα Google θα δείτε ότι η χώρα που έχει τα περισσότερα κρεβάτια εντατικής θεραπείας στον κόσμο ανά 100.000 πληθυσμού είναι η Γερμανία, διπλάσια από τη δεύτερη. Ναι. Ο αναπαραγωγικός πληθυσμός, σωστά. Εάν ακούς την καγκελάριο της Γερμανίας που έχει διπλάσια κρεβάτια μεθ από τον δεύτερο να σου λέει ότι αν δεν κάνω lockdown το σύστημα υγείας μου θα καταρρεύσει, γι' αυτό προτιμώ να κλείσω την οικονομία και να χάσω εκατοντάδες δισεκατομμύρια παρά να ζήσω την κατάσταση του εθνικού μου συστήματος υγείας. Είναι εδώ να μιλάμε στα σοβαρά ότι αν είχαμε ας πούμε όχι 1088 κρεβάτια σήμερα αλλά 1588 δεν θα φτάναμε πάλι στο σημείο του lockdown. Είναι αστεία αυτή η συζήτηση. Είναι προφανές ότι το μέγεθος της πανδημίας ξεπερνάει. Εγώ θα ήθελα, κύριε Γεωργιάδη, από εσάς, επειδή καθημερινά λέμε για την ατομική ευθύνη. Όποιος αυτό δεν το καταλαβαίνει. Μονόλογο κάνετε τώρα. Ή είναι υποκριτής ή είναι βλάξ. Ωραία. Είναι προφανές ότι αν μπορούσαν τα συστήματα υγείας να αντέξουν, κύριε Παυλόπουλε και κυρία Κουτροκόη, θα υπήρχαν χώρες που θα μπορούσαν να αποφύγουν το lockdown. Σήμερα, η μία μετά την άλλη, όλες οι χώρες κάνουν lockdown. Σε όλες τις χώρες ήταν Μητσοτάκης πρωθυπουργός και άχρηστη κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Μα τώρα είναι σοβαρή συζήτηση αυτή. Δεύτερο, για να καταλάβετε, το να κάνεις ένα κρεβάτι εντατικής θεραπείας δεν είναι μόνο θέμα χρημάτων. Δεν είναι αυτό που είπατε, βγάλε 40 εκατομμύρια. Πρέπει να έχεις εντατικολόγο, ο οποίος θα έχει την, το κρεβάτι αυτό. Δεν μας βλέπατε από το πρωί, κύριε Γεωργιάδη, μάλλον. Αναισθησιολόγους κλπ. Δεν μας βλέπατε από το πρωί, μάλλον. Τόσους εξειδικευμένους γιατρούς. Το συζητήσαμε και με τον Γιάννη τον Σαρδάκο, αυτό το συζητήσαμε. Άρα λέτε, ένα λεπτό, όχι ένα, να κάνουμε λογαριασμό. Ένα λεπτό. Λέτε λοιπόν ότι ο λόγος που δεν έχουμε 2.000 εντατικές είναι όχι ότι δεν έχουμε τα 40 εκατομμύρια για να δώσουμε να γίνουν, αλλά γιατί δεν έχουμε το προσωπικό να τις επαδρώσουμε. Εμένα αν με ρωτάτε ως πρώην Υπουργό Υγείας, ναι, ειλικρινά σας το λέω, το ότι θα φτάναμε σε 1100 κρεβάτια σήμερα, 1088 όπως είναι σήμερα, και με προοπτική στο τέλος του χρόνου να έχουμε 1300, είναι αδιανόητο νούμερο. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες, όταν η Ελλάδα έβγαλε όλους τους σπόρους, αν θυμάστε μας κοίταζε όλος ο πλανήτης, για να έχουμε ένα λειτουργικό σύστημα υγεία με εντατικές για περίπτωση τρομοκρατία, χτυπήματος, πολέμου. Τα θυμάστε όλα αυτά τις προδιαγραφές. Mm-hmm. Ξέρετε πόσα κρεβάτια φτάσαμε. 600 και μάτσα σκάρτα. Είμαστε σχεδόν στο διπλάσιο από το ανώτατο σημείο που έχουμε φτάσει ποτέ στην ιστορία μας. Και αυτό μέσα σε 6 μήνες. Τι να κάνει, λέει, κύριε Γεωργιάδη, να είναι ο Κεκίλιας ο Ιησούς Χριστός. Να καταλήξουμε δηλαδή. Να γεμίζει τα πανέρια με τα ψαριά. Ωραία. Μα τώρα είναι σοβαρά αυτά που λέτε τώρα. Ωραία. Όχι, όχι. Κάποτε στην Ελλάδα πρέπει η συζήτηση να γίνεται με λογικά επιχειρήματα. Το αυτά που λέτε. Με λογικά επιχειρήματα. Θα σας παρακαλέσω να μην το διατυπώνετε έτσι. Δεν το λέω για εσάς, το λέω για τον ΣΥΡΙΖΑ. Διότι με λογικά επιχειρήματα. Θα σας πει ο άλλος ότι σε οποιαδήποτε κριτική αντιδράτε με αυτόν τον τρόπο και ασχολείστε με τη φωτογραφία του Πολάκη. Έχετε κάποιο αντεπιχείρημα στα που σας είπα. Πιστεύετε ότι είναι εύκολο εγώ να πείτε ότι είναι εύκολο να κάνει κρεβάτια. Συγγνώμη, Άκη. Εγώ, κύριε Γεωργιάδη, θέλω να καταλάβω μέχρι τώρα. Πιστεύετε ότι η Γερμανία. Κύριε Γεωργιάδη, θέλετε να μιλάτε μόνο σα. Πιστεύετε, κύριε Παυλόπουλο, ότι η Γερμανία, αν μπορούσε να αποφύγει το lockdown, δεν θα ήθελα να τα αποφύγει. Ωραία. Κύριε Γεωργιάδη. Λέτε να θέλουν οι Γερμανοί να χάνουν δισεκατομμύρια. Εγώ από αυτά που είπατε να κρατήσω το εξή δηλαδή.
Εσείς τώρα προς το παρόν, από ό,τι έχω καταλάβει από αυτά που είπατε, βάζετε μόνο το θέμα της ατομικής ευθύνης του καθενός. Μπορείτε να μου πείτε ένα πράγμα στο οποίο έχει ευθύνη το κράτος μέχρι σήμερα? Όπως είπε χθες η κυρία Κοτανίδου, είναι μία από τις πιο σοβαρές γιατρούς στο θέμα αυτό και στον κορονοϊό, αλλά και στις εντατικές. Νομίζω δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κυρία Κοτανίδου είναι μία από τους κορυφαίς μας στην Ελλάδα. Κυρία Κοτανίδου, κυρία Γκάγκα και πάλι 10 γιατροί. Λοιπόν, τι είπε η κυρία Κοτανίδου? Ότι αυτά που γίνονται για τις εντατικές τελευταίους 6 μήνες δεν είναι απλώς καλά, είναι ένα θαύμα. Εγώ για τη διασπορά σας ρωτώ. Και βάζω άριστα. Για τη διασπορά. Ναι, το ακούσαμε. Την ακούσατε. Το ακούσατε. Το παίξαμε κιόλας. Ωραία, άμα σας το λέει αυτό η Κοτανίδου, θα ακούσεις τον Πολάκη. Μα είναι δηλαδή και δεν με επιλογή προσωπική, γιατί δεν ακούσεις. Σε εμάς το λέτε προσωπικά. Δεν λέω για εσάς, λέω για την τηλεθεατή σας. Ωραία. Για την ατομική ευθύνη θέλω να σας ρωτήσω. Κάτι το οποίο δεν διαχειριστήκατε σωστά, πέρα από την ατομική ευθύνη, μπορείτε να μου πείτε, γιατί μέχρι τώρα λέτε για την ατομική ευθύνη. Τι δεν λέω για τις ΜΕΘ, λέω για τη διασπορά. Πέσαμε τελείως έξω κι εμείς ως προς τη σφοδρότητα του δεύτερου κύματος. Εμείς είχαμε πιστέψει το σενάριο το οποίο είχαμε πιστέψει. Και εγώ αυτό είχα πιστέψει, να είμαι ειλικρινής, ήταν ότι όταν ανοίγαμε τον Ιούνιο λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, οι επόμενοι μήνες μέχρι τον Οκτώβριο θα ήταν σχετικά ήρεμοι με έναν αδύναμο ιό, και άρα η κεντρική μας φιλοσοφία και η συγκέντρωση που στείλαμε το μυαλό μας είναι πώς θα ανοίξουμε τον τουρισμό και την οικονομία, σκεπτόμενοι ότι έχουμε 5 μήνες που μπορούμε να διορθώσουμε την οικονομική ζημία του Μαρτίου και του Απριλίου. Σε αυτή μας τη συγκέντρωση δεν είδαμε ότι ο ιός μεταλλάχθηκε. Τόσο γρήγορα δεν το είδαμε και ότι τελικά ξαπλώθηκε με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από ό,τι αναμέναμε. Αυτό όμως ήταν το πρωτόγνωρο. Αυτό είναι τη φύση αυτού του ιού. Το πρωτόγνωρο ήταν που έκανε τη διαφορά. Πιθανόν αν είχαμε σκεφτεί από την αρχή ότι ο ιός δεν θα έρθει τον Οκτώβριο, θα έρθει τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, να είχαμε κινηθεί λίγο διαφορετικά. Ναι. Όταν όμως, ακόμη και όταν. Ωραία, το πέσαμε έξω στην εκτίμηση για τη σφοδρότητα του δεύτερου κύματος, είναι μια σοβαρή αυτοκριτική. Μια σοβαρή διατύπωση. Όταν όμως είδατε ότι το πράγμα ερχόταν με μεγαλύτερη φόρα και ένταση από αυτή που είχατε διαπιστώσει, μπορούσαμε να έχουμε επιδείξει πιο έντονα ανακλαστικά? Εγώ δεν μιλώ τώρα για αυτό που θα πείτε αύριο στη Βουλή, θα τσακωθείτε με την αντιπολίτευση, είναι μια άλλη ιστορία. Μιλώ για όλα αυτά που έχονται ως παρατηρήσεις, ως απορίες από τους πολίτες. Δεν είναι όλες οι απορίες εκπορευόμενες από τους κομματικούς σας αντιπάλους. Υπάρχουν πολίτες οι οποίοι αγωνιούν και λένε, μπορούσαμε να έχουμε επιδείξει κάθε πιο έντονα ανακλαστικά. Ας απαντήσω. Ναι. Δέχομαι να απαντήσω σε κάθε καλόπιστη κριτική. Αυτό που με εξοργίζει είναι η προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης μιας παγκόσμιας συμφοράς. Λες και δεν βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας. Όταν, ας πούμε, ακούω ότι στις ΜΕΘ, στο ΑΧΕΠΑ, γίνεται κλήρωση ποιον θα διαλέξουν να βάλουν στο κρεβάτι, και παίρνω εγώ το διοικητή του νοσοκομείου και τον ρωτάω, γιατρέ μου, σου λείπουν εντατικές, και μου λέει ότι σήμερα το πρωί, κύριε Υπουργέ, έχω 7 κρεβάτια άδεια ΜΕΘ στο ΑΧΕΠΑ. Ωραία, όταν έχω 7 άδεια κρεβάτια ΜΕΘ, είναι δυνατόν να κάνω κλήρωση για το οποίο θα βάλω στη ΜΕΘ? Δηλαδή, δεν καταλαβαίνετε ότι εδώ δυστυχώς η αντιπολίτευση. Εντάξει, τα 7 κρεβάτια. Αυθυνότητα, δεν είναι και πάρα πολλά. Πρώην Πρίτανη, γιατί αν ήταν πάρα Πρίτανη, πολλά, δεν θα εξετάζατε. Και τώρα ο Δήμο τον πάει στα δικαστήρια. Είναι αυτά σοβαρά. Κύριε Γεωργιάδη, ακούστε λίγο. Το είπε ο κύριο Σιούλη εδώ για τι κλίνε, για τα κρεβάτια. Λέτε προσθέθηκαν 7 κρεβάτια μετά και τα λοιπά. Όντως. Αλλά δεν είναι και τόσο πολλά τη στιγμή που εξετάζεται ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για μεταφορά ασθενών σε περιφερειακά νοσοκομεία με ΣΕ 130. Διότι τι συνέβη στη Θεσσαλονίκη, για να απαντήσω και στο προηγούμενο ερώτημα. Η Θεσσαλονίκη, αν θυμάστε, μπήκαμε το Σεπτέμβριο και μια έξαρση στα κρούσματα. Ναι. Και εκεί έγιναν εκκλήσεις, λήφθησαν μέτρα κτλ. Μέσα σε 3 εβδομάδες, αν θυμάστε, τα κρούσματα στα μήκη ήταν περίπου στο 0. Εκτοξεύθηκαν. Και στο 0 πήγαν. Ναι, μετά και όλοι συζητάγαμε 2-3 εβδομάδες ότι η Θεσσαλονίκη ήταν το παράδειγμα προς μίμηση. Τι να κάνει η κυβέρνηση που τις 3 εβδομάδες που λέγαμε ότι πέσαν τα κρούσματα στη Θεσσαλονίκη, οι άνθρωποι βγήκαν και κάνανε ολονύχτια πάρτι. Ωραία. Γιατί αισθάνθηκαν πια ότι δεν φοβούνται. Επειδή δεν έχουν τον ιό. Και ο ιός από το 0 έχει πάει εδώ που είναι σήμερα. Γιατί επαναλαμβάνω, ένα από τα προβλήματα που δεν βλέπετε εύκολα και δεν είναι δική σας δουλειά, το λέω όμως εγώ που το βλέπω από την άλλη μεριά του ποταμού. Ξέρετε ποιο είναι? Όταν φάνεις μέτρα και πέφτει ο ιός, η αντίδραση του κόσμου είναι: α, δεν έχουμε κρούσματα, πέρασε ο ιός, χαλαρώνει, παραβιάζει τα μέτρα. Όταν ανεβαίνουν τα κρούσματα, εκεί επικρατεί ο φόβος: μην κολλήσω και πάθω σε μια εγώ ή ο πατέρας μου ή η γιαγιά μου, και τότε τηρώ τα μέτρα. Άρα τελικά αυτό που
που κινεί τον κόμμα τηρεί τα μέτρα είναι ο φόβος. Αλλά ο φόβος είναι ανάλογος των κρουσμάτων. Αυτό είναι ένα πρόβλημα στη διαχείριση των ανθρώπινων κοινωνιών. Ιδιαίτερα στο δυτικό κόσμο που την ελευθερία του ατόμου την έχουμε ψηλά. Μάλιστα. Τι να κάνουμε τώρα. Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάντως να πω κάτι. Μαγικές λύσεις, εάν υπήρχαν κύριε Παυλόπουλε και κυρία Κουτροκόη, θα τις είχαν βρει και άλλα κράτη. Εδώ και εκεί πιστεύω ότι κάνει πολύ μεγάλο λάθος ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί η κριτική του είναι μηδενιστική, μικρόψυχη και γι' αυτό και δεν είναι και πιστευτή. Εάν υποτεθεί ότι είναι κακή η ελληνική κυβέρνηση, θα πρέπει να απαντηθεί γιατί και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη είναι σε lockdown αυτή τη στιγμή. Για να είναι και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη σε lockdown, πάει να πει ότι δεν είναι θέμα Ελλάδος, είναι παγκόσμιο. Και δεύτερο, και με αυτό θέλω να κλείσω, και να το ξέρει ο κόσμος. Και δεν θα το ξέρει από μένα, Google να κάνει τώρα και να μπει σε όποια ηλεκτρονική πλατφόρμα θέλει και να δει τα κρούσματα ανακράτως και αναπληθυσμό σήμερα, θα διαπιστώσει ότι είμαστε σε lockdown προληπτικά για να ελέγξουμε την εξάπλωση και την έξωση του κορονοϊού στην Ελλάδα. Η Ελλάδα σήμερα είναι καλύτερα από το σύνολο σχεδόν προληπτικά, των ευρωπαϊκών λαών. Δεν ισχύει αυτό που λέτε. Ισχύει φυσικά. Δεν ισχύει. Κατά αναλογία πληθυσμού, ναι, το Βέλγιο έχει τον ίδιο πληθυσμό με την Ελλάδα. Έχει την ημέρα 25.000 κρούσματα. Για να δούμε 22, αύριο 18, αν θα μπορέσετε ήρεμα. Και εμείς έχουμε 1.600 κύριε Παυλόπουλε. Άρα ισχύει κύριε Παυλόπουλε. Και παρακαλώ πολύ, κύριε Υπουργέ, εμένα να κάνει Google να το δει. Κυρία Υπουργέ, θα ίσχυε αν δεν υπήρχε η δήλωση του Υπουργού Υγείας μόλις χθες ότι η θετικότητα που έχει διαπιστωθεί στη Θεσσαλονίκη είναι στο 32%. Εγώ μίλησα για την Ελλάδα. Μίλησα για τη Θεσσαλονίκη. Δεν μετράει για την επικράτεια, στη γενική εικόνα της χώρας. Εγώ μίλησα για την επικράτεια. Μάλιστα. Ότι η Θεσσαλονίκη αποτελεί μια εξαίρεση. Ναι. Όπου είπαμε προηγουμένως ότι λόγω των τώρα, πλέον εβδομάδων έχει προκύψει κάτι ακόμα, πρέπει να πω. Εξοψεύθηκε ο ιός, είναι γνωστό. Έχει προκύψει κάτι ακόμα, θέλω να πω. Το πρωί από τον Ερυθρό μας είπανε ότι οι εισαγωγές στην εφημερία ήταν 1.300. Ναι, όχι, 1.300 ασθενείς, όχι COVID. Όχι, γενικά προσήλθαν στο νοσοκομείο που εφημέρευε. Όχι εισαγωγές. Όχι εισαγωγές. Προσήλθαν με συμπτώματα ασθενειών. Ασθενείς. Δεν εισήχθησαν όλοι. Δεν εισήχθησαν. Μάλιστα, μάλιστα. Δεν είναι υπερβολικό νούμερο για εισαγωγές εφημερία. Ευχαριστούμε πολύ. Προφανώς. Είναι πολύ σύνηθες νούμερο. Να δούμε αύριο, ας ελπίσουμε, να δούμε αύριο τη συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο αρχηγών. Εγώ εύχομαι στη συζήτηση να είναι καλό. Σε φωτογραφίες. Να, ή από την άλλη πλευρά, η φωτογραφία σε ανάλογες... Η φωτογραφία του κυρίου Πολάκη δεν είναι αν θα συζητηθεί, κυρία Κουτροκόη. Γιατί με ρωτήσατε προηγουμένως και σωστά τι σήμα δίνει το κράτος στους πολίτες. Κράτος δεν είναι μόνο η κυβέρνηση, ξέρετε. Κράτος είναι και η αντιπολίτευση. Και όταν ο πολίτης βλέπει τον αναπληρωτή υπουργό υγείας να είναι σε ένα κλειστό δωμάτιο 7 άνθρωποι και να βγάζει φωτογραφία 8, όλοι χωρίς μάσκες, άρα αυτοί χρωστάνε όλοι τώρα 3824, 2.400 ευρώ πρόστιμο. Και όταν βλέπει ο πολίτης ότι η αντίδραση του Τσίπρα είναι «Δεν πειράζει που το έκανε, πειράζει που το ανέβασε». Δηλαδή προσέξτε τι λέει ο Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός και αρχηγός αντιπολίτευσης, «Συμπολίτες μου, δεν πειράζει να παρανομείτε και να παραβιάζετε τα μέτρα, πειράζει να το δείχνετε». Πειράζει να το δείχνετε. Αυτό δεν είναι λάθος μήνυμα στους συμπολίτες μας, κύριε Παυλόπουλε. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.